Καβλίων, πολλά χρόνια π.Χ. Αυτός ο θεσμός λοιπόν, ο τόσο άρρηκτα δεμένος με την ιστορία της πόλης, με κάποια μικρά διαλύματα, έχει φτάσει, θα λέγαμε, στις μέρες μας μοιρασμένο σε σχέση με το πώς γινόταν παλαιότερο σε μια εκδήλωση, με το εμπορικό κομμάτι να κουμπάσει τις εκδηλώσεις της διεθνούς εκθέσεως και το μέρος που αφορά τις πνευματικές δραστηριότητες, όπως η μουσική, τα εικαστικά, το θέατρο, ο χορός, να τα αναλαμβάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσα από τα Δημήτρια. Φέτος, ο Δήμος παραδίδει ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων κόπο και πόνημα πολλών ανθρώπων της πόλης και των υπηρεσιών του Δήμου, τους οποίους ευχαριστούμε και συγχαίρουμε, το οποίο όμως φέρει το πολιτικό αποτύπωμα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Ευελπιστούμε και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια σε συνεργασία με όλους όσους με αγάπη και ενδιαφέρον εργάζονται, είτε καταθέτοντας προγράμματα, είτε επεξεργάζοντας αυτά τα προγράμματα, και εννοώ την Επιτροπή Δημητρίων της Υπηρεσίας του Δήμου, ώστε οι εκδηλώσεις οι φετινές των 54ων Δημητρίων να αποτελέσουν τη ζύμη για τον καινούριο χαρακτήρα των επόμενων Δημητρίων, που τόσο ανάγκη έχει η Θεσσαλονίκη, η πόλη μας, σε ένα πλαίσιο που όλα κινούνται με μεγάλες ταχύτητες γύρω μας και το οποίο αναιρείκεται ότι όλα έχουν υποθεί και όλα τα έχουμε δει. Φυσικά, προσπαθώντας παράλληλα να εστιάσουμε στο τι απαντούν, τι αφορούν και ποιος είναι ο χαρακτήρας των Δημητρίων του αύριο, στο πεδίο της πολιτιστικής ζωής της πόλης, των κατοίκων της, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Θέλω λοιπόν να σας καλωσορίσω. Η Διευθύντρια κυρία Μητράκα σας παρουσίασε τα τρία από τα τέσσερα μέλη της Επιτροπής των Δημητρίων που είναι εδώ. Και να σας ενημερώσω και όπως μας ενημέρωσαν και τα στελέχη της υπηρεσίας όταν αναλάβαμε ως διοίκηση του Δήμου. Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος των Δημητρίων υπάρχουν συνεργασία με πάρα πολλούς φορείς της πόλης, όπως είναι το Μέγαρο Μουσικής, το Κρατικό Θέατρο, η Πινακοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, μην ξεχάσω κάποιον, συγγνώμη, είναι το ΓΕΔΕ, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, η Ιταλική Πρεσβεία, το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο και επίσης έχουμε και μια συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Σας προσκαλούμε όλους, σας περιμένουμε να πάρετε μέρος στις εκδηλώσεις. Παρακαλώ η Επιτροπή να ξεκινήσει με όποια σειρά επιθυμούν να σας παρουσιάσουν το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ. Αναδεικνύονται οι πιο σύγχρονες καλλιτεχνικές τάσεις, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και της Θεσσαλονίκης. Ειδικά για τα εικαστικά που με αφορούν και περισσότερο, πέρα από το ένα αφιέρωμα που γίνεται στην μνήμη ενός ιστορικού τέχνης και καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών, ο οποίος μας άφησε την ιδίως, ο Χάρης Σαββόπουλος, θα δείτε τις μονογραφικές εκθέσεις νέων Ελλήνων καλλιτεχνών, θα δείτε το αφιέρωμα για τα 80 χρόνια της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και βεβαίως είναι πολύ κομβική και φέτος, δεδομένου ότι πραγματοποιείται ταυτόχρονα, δηλαδή αμέσως μέσα στην διάρκεια των Δημητρίων, η συνεργασία με την 7η Βιενάλε Θεσσαλονίκης και το Festival Performance της, το οποίο είναι πια η διοργάνωση του νέου φορέα του ΜΟΜΟΣ, του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Ειδική αναφορά θα κάνω και στο πρόγραμμα του Θεσσαλονίκη International Short Film Festival, το διεθνές ραντεβού δημιουργών ταινιών μικρού μήκους, που έχει φέτος και το νέο του δίδυμο με τίτλο Intimate, χάρη στο πάθος του Γιάννη Ζαχόπουλου, ο οποίος είναι και εδώ και φαντάζομαι θα δεχτεί και ερωτήσεις και οτιδήποτε. Το σύνολο λοιπόν του προγράμματος υλοποιούν ελληνικά σχήματα, τα οποία εισακώνουν αυτές τις διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, αλλά και καλλιτεχνικά σχήματα από την Αγγλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο και αλλού, τα οποία όλα μαζί θα συνθέσουν ένα ξεχωριστό πολιτιστικό μοσαϊκό που θα παρουσιαστεί στην καλλιτεχνική σκηνή των Δημητρίων από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Σημαντικά καλλιτεχνικά σχήματα από το εξωτερικό και την Ελλάδα, ένα δυναμικό κοινό θεατών που είναι και συμμέτοχοι, αλλά και ήδη ενθουσιασμένοι, ήδη από πέρσι, διευθυντές άλλων φεστιβάλ του Ευρωπαϊκού και Ευρύτερου Βαλκανικού χώρου, είναι το έμψυχο δυναμικό του ιστορικού μεν,
ανανεωμένου 10 καλλιτεχνικού φεστιβάλ που διατηρεί τη Θεσσαλονίκη ως μια ανοιχτή, ανήσυχη πολιτιστική σκηνή για δημιουργούς από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, για νέες καλλιτεχνικές τάσεις και ρεύματα, για προκλήσεις και γιατί όχι και για ανατροπές. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα πρώτα τα μέλη της Επιτροπής για λόγους αντικειμένου έτσι και αλλιώς, με τους οποίους είχαμε μια εξαιρετικά αγαστή συνεργασία αλληλοϋποστήριξης και μεγάλη προσήλωση στον βασικό στόχο. Επίσης την Έλλη Χρυσίδου, η οποία μας πίστεψε και πίστεψε στο βασικό διακύβευμα του ανοίγματος εξωστρέφειας των Δημητρίων, αλλά και στο προσωπικό της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Το κομμάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, ότι οι καλλιτεχνικοί διευθυντές του φεστιβάλ είναι χορτάτη. Δεν έρχονται εύκολα σε ένα φεστιβάλ το οποίο μόλις αρχίζει την πορεία του, την πορεία αυτής της πλατφόρμας. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα και για να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, όλο το χρόνο ήμουνα σε επικοινωνία με 100 περίπου καλλιτεχνικούς διευθυντές από όλη την Ευρώπη. Σε συνεχή επικοινωνία προσπαθώντας να άλλοτε με προσωπικές γνωριμίες κλπ. Να τους πω ελάτε να μας δείτε, ελάτε να μας γνωρίσετε, μην πάρετε τίποτα, να μας γνωρίσετε, δεν μας ξέρετε. Και είμαι φέτος πάρα πολύ χαρούμενος γιατί ανάμεσα στους καλεσμένους που έχουμε στο φετινό showcase είναι από κορυφαία φεστιβάλ της Ευρώπης. Έχουμε από το Βέλγιο, έχουμε από την Ολλανδία, έχουμε από Ιταλία. Άτομα τα οποία έχουν δει πάρα πολύ θέατρο και αποφάσισαν, δέχτηκαν την πρόσκλησή μας να δουν και τη δικιά μας πλατφόρμα με την ελπίδα ότι από αυτά που θα δουν κάποια θα τους αρέσουν, όχι κατά να γίνει να τα πάνε στο πρόγραμμα τους φέτος, αλλά ένας καλλιτεχνικός διευθυντής μπορεί να προγραμματίζει που συνήθως έτσι γίνεται με ορίζοντα τριετίας. Δηλαδή μετά από 2 χρόνια να δει πρόσκληση, θα πει μου άρεσε αυτή η παράσταση, τι θέλω να την αγοράσω. Αυτή η πλατφόρμα επίσης ευελπιστούμε, που είναι μοναδική στην Ελλάδα και χαίρομαι γιατί τα Δημήτρια πήραν αυτή την πρωτοβουλία και το παλεύουν να κρατήσουν εν ζωή αυτή την πλατφόρμα. Ούτε το Φεστιβάλ Αθηνών την αποτόλμησε και σας εξήγησα τους λόγους. Εμείς το τολμήσαμε και το πρόβλημα είναι διπλό για μας, γιατί οι παραστάσεις, αρκετές από αυτές, έρχονται από την Αθήνα. Οπότε μας στοιχίζει αυτό επιπλέον χρήματα. Στην Αθήνα θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Ωστόσο η Αθήνα δεν το κάνει, επιλέξαμε να το κάνουμε εμείς, να πάρουμε αυτό το ρίσκο. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί ενώ επιλέξεις τις παραστάσεις, δεν ξέρεις αν θα έχεις τους καλλιτεχνικούς διευθυντές. Οπότε φτιάχνεις ένα showcase και την τελευταία στιγμή οι καλλιτεχνικοί διευθυντές όλοι σου λένε δεν μπορώ. Οπότε αμέσως ο λόγος του showcase ακυρώνεται. Άρα παίζει με τη φωτιά. Ωστόσο, παρόλα αυτά, είπα, πήραμε αυτό το ρίσκο. Πέρυσι πήγαμε καλά, έως και πολύ καλά για πρώτο showcase. Πιστεύω φέτος το δείγμα γραφής είναι ακόμη πιο ποιοτικά, πιο αντιπροσωπευτικό της γενικότερης ποιότητας του δικού μας θεάτρου. Άρα ευελπιστώ ότι θα πάμε ακόμη καλύτερα και πάντα γι' αυτό είπα ότι πρέπει να υπάρξει μια συνέχεια στην πορεία. Αυτό που αρχίσαμε να χτίζουμε τώρα, να προχωρήσει, να μεγαλώσει, να αποδώσει στο βαθμό που ταιριάζει και τιμά αυτή την πόλη, η οποία έχει ανάγκη το διάλογο, έστω και με τις όμορες χώρες. Με λυπεί το γεγονός ότι πήγαινα στο Βελιγράδι και δεν ήξεραν ότι είχαμε Δημήτρια. Και είναι μόνο κάποια χιλιόμετρα μακριά. Ούτε στη Σόφια, ούτε στο φεστιβάλ της Βάρνας. Ταξιδεύω πολύ στα φεστιβάλ. Περίπου όλα τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ τα παρακολουθώ διασώσεις και όχι μέσα από το ίντερνετ. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι κυριαρχεί μια άγνοια. Οπότε αυτό τα Δημήτρια το έβαλαν ως στόχο να το ανατρέψουν και καταφέραμε και μπήκαμε τα